με τη δραστήρια εκπαιδευτική κοινότητα και εκπαιδευτική και μαθητές, τι δημιούργησαν. Ένα βίντεο, ένα τραγούδι. Για τη διαχείριση του θυμού. Ακριβώς, σε rap style. Το έχουμε. Το έχουμε. Για να το δείξουμε λίγο και να πάμε στην κυρία Ποζουκίδου, ψυχολόγο. Για πάμε. Δεν έχω ξαναμιλήσεις, δεν έχω ξαναστηλάξεις. Έχω δεν βγάζει από εσένα. Ήρθε γιατί τους πας τα νεύρα, καταλαβαίνεις. Φυλακισμένο σε μια ζωή που ήταν σαν μαρτύριο. Ήταν αιτία που ήταν συχνά στο δικαστήριο. Με ένα πατέρα που τον βάραγε αλίπητα. Ήταν σίγουρο θα κατέληγε στα αζήτητα. Και όλη αυτή η οργή που είχε μέσα του μαζέψει. Τον είχε αναγκάσει τη βία να λατρέψει. Χτυπούσε τους συμμαθητές, τους έπιανε εξαπίνης. Και στο σχολείο γκρέμιζε κάθε τείχος γαλήνης. Ήταν στο γραφείο, σχεδόν σε κάθε διάλειμμα. Μια για το κινητό και μία για το κάπνισμα. Ήταν πρώτο στις κοπάνες και στις καταλήψεις. Με αποτέλεσμα να γεμίζει παρατηρήσεις. Όλο αυτό που βίωνε στο σπίτι έξω έβγαζε. Χτυπούσε και τους έβριζε, τίποτα δεν τον ένοιαζε. Ήταν πλέον σίγουρο, αποτελούσε πρόβλημα. Και για 17 χρόνο σφαιρότανε ανώριμα. Δεν ήταν όλα σκόπιμα, ήταν μια αντίδραση. Και στα ναρκωτικά είχε κάνει καθαγίαση. Υπήρχε μια στιγμή όταν ήτανε μικρός που τον έσπασαν στο ξύλο επειδή ήταν ζωηρός. Αυτό ήταν αιτία και ήταν τόσο εχθρικός. Και στους γύρω του φαινόταν πάντα τόσο κεντρικός. Η οικογένειά του ντρεπόταν για αυτόν. Από πλούσια φαμίλια ήταν παιδιαστών. Όλοι τους είχαν πρόσωπο καλό στην κοινωνία. Εκτός από αυτόν είχε άλλη. Πάμε στην κυρία Χαρά Ποζουκίδου, είναι αναπληρώτρια ψυχολόγος στο Επαλαγιού Νικολάου. Την καλησπέρα μας, κυρία Ποζουκίδου. Καλησπέρα σας. Μια αξιέπαινη προσπάθεια, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τους εμπνευστές βέβαια και για τους μαθητές. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ποιος είναι? Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας που πήραν όλοι οι καθηγητές βασικά που εργάστηκαν για αυτό το project και φυσικά και τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν να δείξουμε ότι εκτός από αυτό που λέμε θυμός και έχουμε στο μυαλό μας το πώς εκφράζεται, μπορεί να είναι επιθετικά, μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονα, ειδικά στην εφηβεία, ότι υπάρχει και ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος, πιο δημιουργικός ή πιο λειτουργικός τουλάχιστον στο να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, ειδικά το θυμό, το οποίο είναι να διοχετεύσουμε κάτι στην τέχνη, στη μουσική, στην ηθοποιία, σε οτιδήποτε είναι κάτι δημιουργικό. Η στίχη, μάλιστα, του τραγουδιού είναι και ενός μαθητή. Θέλω να πω ότι τα παιδιά, πέρα από το ότι συμμετείχαν στο βίντεο, είχαν ενεργό ρόλο στη δημιουργία αυτού του project. Ακριβώς, όπως το είπατε, ο υπεύθυνος στους στίχους, στη μουσική και στο τραγούδι που φαίνεται στο βίντεο κλιπ λέγεται Μάριος Γαρεφαλάκης, είναι μαθητής της ΓΑΜΑ Λυκείου. Η πρωταγωνίστρια είναι η Κέλλη Καραμανολάκη, μαθήτρια ΓΑΜΑ Λυκείου και πρωταγωνιστής είναι ο Σοκράτης Αυγουστινάτος, μαθητής ΒΙΤΑ Λυκείου. Οπότε είναι καθαρά δημιουργία των μαθητών. Βέβαια, το project είναι διαθεματικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάρα πολλοί καθηγητές από διάφορες ειδικότητες συνεργάστηκαν για να βγει ένα αποτέλεσμα και φυσικά αυτό είναι ένα μέρος του project που παρουσιάζουμε. Γιατί ουσιαστικά υπεύθυνος της δράσης είναι ο κύριος Μπεκιάρης Νίκος, που είναι καθηγητής αγγλικών και αυτός που εκπαιδεύει και όλα στα παιδιά σε soft skills, ναι, τα οποία είναι κοινωνικές δεξιότητες. Και φυσικά είναι και σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ συγκεκριμένου που βλέπετε. Επίσης, συνεργάστηκε η κυρία Σαββάκη Μαρία, η οποία είναι βιολόγος και ουσιαστικά μας δείχνει εξελικτικά πώς εκφράζεται ο θυμός από τους πρωτόγονους ανθρώπους μέχρι σήμερα. Ναι. Η κυρία Πορτοκαλίδου Μαρίνα, η οποία είναι καθηγήτρια νοσηλευτικής και μας λέει τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν θυμώνουμε, τι ένταση υπάρχει και πού. Η κυρία Γκέκα Μαρία, η οποία είναι βρεφονηπιοκόμος και μας λέει για το θυμό στα παιδιά και την έκφρασή του. Και κλιπ, ουσιαστικά έχουμε την κυρία Σολιδάκη που είναι καθηγήτρια αισθητικής και ήταν και υπεύθυνη για το μακιγιάζ, τα κουστούμια στο βίντεο κλιπ και την κυρία Σκουλικάρη Μαλαματένια η οποία είναι καθηγήτρια σχεδίου και έκανε το animation. Μια συλλογική και... δουλειά λοιπόν βλέπω. Ακριβώς. Και φυσικά η κυρία Μιλιώνη, η Σοφία, η οποία είναι και φιλόλογος του σχολείου και επιμελήθηκε τα κείμενα όλης της δράσης και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Υπάρχει όλους λοιπόν καθηγητές. Και αυτός ο εναλλακτικός, ο διαφορετικός δρόμος σε καταστάσεις θυμού, νεύρων, έντασης. Το αντιλαμβάνονται τα παιδιά στην σύγχρονη, σε μια σύγχρονη κοινωνία, μέλη μιας σύγχρονης κοινωνίας και σε ένα σχολείο το 2022. Πώς λειτουργούν, από την εμπειρία σας? Από την εμπειρία μου θα πω ότι το αντιλαμβάνονται.
Πολλοί βέβαια βρίσκονται σε μεγάλη αντίσταση σε σχέση με τα συναισθήματά τους και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα ίδια τα παιδιά. Έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες, όπως είναι η οικογένειά τους, είναι το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουν, είναι ακόμα και το σχολείο και τα ερεθίσματα που υπάρχουν. Ας πούμε, το συγκεκριμένο σχολείο, το πρώτο ημερήσιο επάλυτο Αγίου Νικολάου, έχει πάρα πολλά ερεθίσματα. Είναι πολύ ενεργό σχολείο και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι μαζί του. Κάποιο άλλο σχολείο μπορεί να μην δίνει αυτά τα ερεθίσματα στα παιδιά. Εμείς προσπαθούμε να τα δίνουμε, να τα εμψυχώνουμε, να μην έχουν μόνο μία στήρα γνώση μέσα από το σχολείο, να προσπαθούν να ανθίζουν σε σχέση με τα ταλέντα τους. Μάλιστα. Πάντως, κυρία Μπουζουκίδου, βλέπουμε ότι και τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την τρυφερή ηλικία της εφηβείας, έχουν συσσωρευμένα έντονα συναισθήματα και αντιλαμβανόμαστε ότι μαθαίνουν τρόπους για να τα διοχετεύουν, χωρίς βεβαίως να βλάπτουν τους γύρους τους αλλά και τον εαυτό τους. Ακριβώς αυτό. Αυτός είναι και ο στόχος μας βασικά. Εμείς που είμαστε συγκεκριμένη ειδικότητα, οι ψυχολόγοι, και αρχίσαμε ευτυχώς να μπαίνουμε πλέον και στις γενικής παιδείας στα σχολεία. Ναι. Ο στόχος μας είναι αυτός. Η διαχείριση συναισθημάτων, όχι μόνο του θυμού, απλά ο θυμός είναι ο πιο έντονος και αυτός που φαίνεται. Μάλιστα. Όπως είπα και στην αρχή. Υπάρχουν και άλλα συναισθήματα τα οποία καλούνται να διαχειριστούν τα παιδιά, και ειδικά οι έφηβοι. Κυρία Μπουζουκίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για το βήμα που μας δώσατε. Χαρά καλή μας συνέχεια. Χαρά μας. Γεια σας.